Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακολουθεί η εκπομπή Temple of Rock με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Η τρίτη λοιπόν σεζόν του Temple of Rock μόλις ξεκίνησε, τώρα ξεκινάει. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Πίσω από το μικρόφωνο, με συγχωρείτε, είναι ο Πέτρος Σοφιανίδης. Καλώς ήρθατε λοιπόν και καλό σας βρήκαμε. Τρίτη λοιπόν σεζόν για την εκπομπή μας, η οποία ξεκίνησε πίσω στο 2015 τον Οκτώβριο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το νέο ξεκίνημα της εκπομπής σε αυτό το πολύ όμορφο σταθμό του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν τα πρόσωπα ο Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να σας βγάλω ασπροπρόσωπους. Λοιπόν, να πούμε λίγο και τους τρόπους επικοινωνίας, έτσι λίγο πριν ξεκινήσουμε. Καταρχάς μπαίνετε στο www.aolas.org και πατάτε το play που έχει δεξιά πάνω. Και καθώς ακούτε, ταυτόχρονα βλέπετε και το site λίγο γύρω-γύρω, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα να δείτε. Σίγουρα θα σας αρέσει πάρα πολύ. Για επικοινωνία, ξέρετε την ομάδα μας Temple of Rock at AOA Radio. Θα τη βρείτε στο Facebook, την ομάδα μας κανονικά, και εκεί πέρα ανεβάζουμε και τα νέα και ό,τι συμβαίνει από την εκπομπή μας. Τώρα, για όσους θέλουν πιο άμεση επικοινωνία, υπάρχει ένα email, radio@aolas.org. Μου στέλνετε ακριβώς ό,τι θέλετε. Μια καλησπέρα, ρε αδερφέ, μια καλημέρα, άμα ξυπνήσατε τώρα κτλ. Θα το διαβάσουμε, θα πούμε το γεια μας και εντάξει, θα είμαστε μια χαρά. Από εκεί και πέρα μπορείτε να καλέσετε και στο στούντιο εδώ πέρα, off the air of course, δεν θα βγείτε στον αέρα, εντάξει, μην θέλουμε και πολλά. Εντάξει, τώρα μην τρελάθουμε. Λοιπόν, στο 2313-046-285, 2313-046-385. Παίρνετε τηλέφωνο και μιλάτε με τον παραγωγό, εμένα, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα εντάξει, άμα πατήσει και κανένας άλλος δεν πειράζει, μην στεναχωρηθείτε. Λοιπόν, να πω και ένα special thanks στον υπεύθυνο περιεχομένου του ραδιοφώνου, τον Αλέξανδρο Ντοντζάλιο, ο οποίος είδε τη θεματολογία της εκπομπής και λέει: «Εντάξει, μωρέ, κάνει εκπομπή, μια χαρά είναι, δεν έχει θέμα». Λοιπόν, είπαμε www.aolas.org, από εκεί μας ακούτε σε όλα τα μίκη και mouse της γης. Ναι, έτσι λίγο να πούμε και την κρυάδα μας. Μαζί θα είμαστε κάθε Τρίτη και Πέμπτη, λοιπόν, 2 με 4. Ήδη έχω και τις πρώτες καλησπέρες, θα τις πω σε λίγο τώρα γιατί θέλω να ακούσω και λίγη μουσική. Ξεκινήσαμε με τους Status Quo και το Rocking All Over the World. Συνεχίζουμε λίγο με τους AC/DC, Let's Play Ball, φίλες και φίλοι. Και μην το δυναμώσετε εσείς, θα δυναμώσει μόνο του. Φύγαμε! Λοιπόν, έχουμε ήδη τις πρώτες καλησπέρες. Καλησπέρα στην φίλη μου τη Μιλένα εδώ πέρα, τη συνάδελφο που μας λέει και τις ειδήσεις κάθε Τρίτη και Πέμπτη στη Μία. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζίψιο και συνάδελφο και αυτό, τον οποίο τον ακούμε κάθε Δευτέρα στο Basketball Night Show με τον Spy στις 10, αν δεν απατώμε. Και τον ακούμε και στο Fine Club με την Ένα Πασβάν τις Τετάρτες, νομίζω, οι Πέμπτες, δεν θυμάμαι. Θα τα δω λίγο σε λίγο και θα σας πω γιατί είναι τώρα η αρχή του ραδιοφώνου, ξέρετε, και γίνεται ένας πανικός. Πάντως, για όσους ζητάνε άλλη σκούπερ, δεν παίζουμε άλλη σκούπερ εδώ, παίζουμε μόνο Σάκης. Έτσι, μόνο Σάκης, αυτό, τίποτα άλλο, δεν έχει το ραδιόφωνο τώρα, τι πράγματα είναι αυτά. Άλλη σκούπερ, σατανιστικά πράγματα. Αστειεύομαι, εννοείται. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λοιπόν όπως πάμε σε κάθε εκπομπή μας. Σήμερα δεν έχουμε κάποια παγκόσμια ημέρα, γιατί όποτε υπάρχει παγκόσμια ημέρα πάντα την αναφέρουμε. Σήμερα είναι η μη παγκόσμια ημέρα. Ναι, εντάξει, okay. Έχετε μπει στο κλίμα όσοι δεν έχετε ξανακούσει Temple of Rock. Πιστεύω να εγκληματιστείτε σύντομα.
Ναι, είναι λίγο γιούχου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, να δούμε βασικά τι έχει γίνει σαν σήμερα στην μουσική μας. Έτσι, κάθε φορά το λέμε. Ξεκινάμε. Το 1943 η Καναδή μουσικός, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Johnny Mitchell γεννήθηκε στο Fort McLeod της Αλμπέρτα του Καναδά. Το 1969 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Song to a Seagull. Στη φώτια δηλαδή, δεν κατάλαβα. Έγινε δημοφιλής με τα τραγούδια όπως το Chelsea Morning, Both Sides Now, Woodstock, Big Yellow Taxi, Free Man in Paris και Help Me. Το περιοδικό Rolling Stone έχει αναφερθεί σε αυτήν ως μια από τις σημαντικότερες τραγουδοποιούς που έχουν γεννηθεί ποτέ. Το 1995 απονεμήθηκε το βραβείο Billboard Century Award, το 1996 το Polar Music Prize, ενώ ένα χρόνο αργότερα το όνομά της γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Έχει κερδίσει συνολικά 7 βραβεία Grammy και το 2002 τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για την προσφορά της στη μουσική. Συγχαρητήρια. 1968 συνεχίζουμε σε συναυλία των The Doors στο Phoenix της Αριζόνα. Ο Jim Morrison ζητάει από τους 10.000 παρευρισκόμενους να σηκωθούν από τις καρέκλες τους. Μια ομάδα 500 νεαρών ανεβαίνει στη σκηνή και αρχίζει πόλεμο με τους άνδρες της ασφάλειας. Την επόμενη της συναυλίας, οι τοπικές αρχές ανακοινώνουν πως το συγκρότημα δεν είναι επιθυμητό στην πόλη για άλλη συναυλία. Εν ολίγης, παιδιά, φάγατε άκυρο. 1981 τώρα κυκλοφορεί το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του Ozzy Osbourne με τίτλο Diary of a Madman, το ημερολόγιο ενός τρελού, μάλιστα. Το άλμπουμ θα επανακυκλοφορήσει το 2002 με τα αρχικά παίξηματα των Bob Dylan στο μπάσο και Lee Kerslake στα τύμπανα, να έχουν αντικατασταθεί με νέα από τους Robert Trujillo και Mike Bordin. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ Over the Mountain, Flying High Again, SATO και Diary of a Madman το ομότιτλο. 1985 κυκλοφορεί η συλλογή τραγουδιών του Bob Dylan με τίτλο Biograph. Περιείχε 53 τραγούδια του καλλιτέχνη από το πρώτο του άλμπουμ Bob Dylan το 1962 μέχρι και το Shot of Love το 1981. Από τα 53 τραγούδια, τα 22 κυκλοφορούσαν για πρώτη φορά, μεταξύ αυτών και το Lay Down Your Weary Tune, που ακούγεται στο τέλος της ταινίας του Martin Scorsese No Direction Home. Μάλιστα, πολλά είπαμε, έχει κι άλλα να πούμε στη συνέχεια, έτσι, με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, τον Leonard Cohen, αλλά ας ακούσουμε λίγο Foreigner και Dirty White Boy. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στον Temple of Rock. Έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλές καλησπέρες, γίνεται ένας χαμός. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Νίκο Τωροσόπουλο που μας ακούει από Πάτρα με την Εύη και τον Θάνο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, εντάξει, σωστά. Χαιρετίσματα και φιλιά πάρα πολλά στην αγαπημένη Πάτρα, την αγαπάμε πάρα πολύ αυτή την πόλη. Χαιρετίσματα και στην αγαπημένη μας Πολωνία, στον Γιάννη το Πάντακ, το φίλο μου ο οποίος μας ακούει και από την Πολωνία. Είμαστε διεθνές ραδιόφωνο τώρα, εντάξει, δεν παίζουμε. Λοιπόν, εσείς που ζητάτε Alice Cooper, θα έρθει μετά από αυτό που έχουμε να αναφέρουμε τώρα, είπαμε για το 2016 για τον Leonard Cohen, θα βάλουμε και Alice Cooper. Εντάξει, φτάνει όμως, σας παρακαλώ. Ναι, δεν μπορώ, συγχύζομαι. Λοιπόν, 2016 λοιπόν, ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, ποιητής και συγγραφέας, παρακαλώ όλα αυτά, ο Leonard Cohen, πεθαίνει στο Los Angeles μόλις ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του 13ου στούντιο άλμπουμ του με τίτλο You Want It Darker, το θες πιο σκοτεινό. Ο Cohen γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1934 στο Quebec του Καναδά. Σε ηλικία 6 ετών έχασε τον πατέρα του και αυτόν τον σημάδεψε για όλη τη ζωή. Έφηβος, έμαθε κιθάρα και έγινε μέλος του μουσικού group Buckskin Boys. Ναι, ένα σαρδάμ. Το οποίο έπαιζε μουσική country. Ήταν ήδη αναγνωρισμένος ποιητής και λογοτέχνης όταν μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1966 στα 31 του χρόνια για να κάνει καριέρα. Οι συγκρίσεις με τον Bob Dylan δεν άργησαν να έρθουν για τη λυρική δύναμη των στίχων και των τραγουδιών του. Παρότι επηρέασε πολλούς μουσικούς και του αποδόθηκαν πολλές τιμές, όπως η εισαγωγή του στο Rock and Roll Hall of Fame και το Order of Canada της δεύτερης ψηλότερης διάκρισης σε πολίτη του Καναδά, τα τραγούδια του Cohen με την folk rock μουσική του και τα σκοτεινά συναισθήματα που έμπαιναν σπάνια στα charts, στο Hallelujah ειδικά ανακαλεί τον βασιλιά Δαβίδ και παραλληλίζει τη σωματική έλξη με την επιθυμία για πνευματική σύνδεση. Έχει δε εκτελεστεί εκατοντάδες φορές από πολλούς καλλιτέχνες.
Τη δεκαετία του 1960 έζησε στην Ήδρα με την Νορβηγίδα μούσα του Μαριάν Ήλεν. Η ίδια πέθανε τον Ιούλιο του 2016 στα 81 της παρακαλώ. Για εκείνη έγραψε ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια, So Long Marianne. Απέκτησε δύο παιδιά, τον Άνταμ το 1972, επίσης μουσικό, και την Λόρκα το 1974, η οποία σκηνοθέτησε πολλά από τα βίντεο κλιπ του πατέρα της. Αυτό είναι η οικογένεια καλλιτεχνών, εντάξει άνθρωποι, τώρα τι να πούμε. Ναι, δεν, πραγματικά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τώρα έρχεται ο Alice Cooper με το Poison για να ροκάρουμε ακόμα πιο πολύ. Να πούμε λίγο ότι ο Νίκος, ο φίλος μας από την Πάτρα, έχει στην παρέα και τον Κώστα. Ναι, με συγχωρείς και εμένα γιατί δεν το πρόσεξα, είναι η αλήθεια. Ναι, όντως έπρεπε να βάλεις κόμμα. Χαιρετίσματα λοιπόν και στον Κώστα και σε όλη την παρέα εκεί πέρα, να μας ακούτε, να περνάτε όμορφα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω λίγο είναι ότι από τον Ιούνιο που έχουμε να κάνουμε εκπομπή, που έχει να γίνει ουσιαστικά Temple of Rock, είχαμε κάποιες, δυστυχώς κάποιες απώλειες στον χώρο της rock κυρίως μουσικής. Σε αυτό θα ήθελα να αναφερθώ τώρα, θα ξεκινήσω από τον νεότερο σε ηλικία, τον Chester Bennington, τον Linkin Park, όπου στις 20 Ιουλίου του 2017, το περασμένο δηλαδή καλοκαίρι, έσκασε σαν βόμβα η είδηση ότι ο τραγουδιστής και frontman των Linkin Park, του πολύ γνωστού συγκροτήματος, βρέθηκε νεκρός. Το πτώμα του 41χρονου τραγουδιστή φέρεται να βρήκε το πρωί εκείνης της ημέρας η σύζυγός του, ενώ το πιο πιθανό σενάριο είναι εκείνο της αυτοκτονίας, όπως γράφαν τα αμερικανικά μέσα. Όπως μετέδωσαν λοιπόν, ο Bennington κρεμάστηκε μέσα στο σπίτι του. Είναι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Έχουμε δυστυχώς την τύχη, παύλα ατυχία, τα ατυχία βασικά, από τότε που κάνουμε εκπομπή, ειδικά από πέρσι, έχουμε πάρα πολλούς θανάτους στη ροκ. Ρε παιδί μου, δηλαδή μας κυνηγάει καντεμιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε τον θάνατο του Chester Bennington. Οι Linkin Park, από τις πιο επιτυχημένες μπάντες των τελευταίων 20 ετών, είχαν κυκλοφορήσει το νέο τους άλμπουμ One More Light τον Μάιο και ετοιμάζονταν για μια σειρά συναυλιών. Ο Chester ήταν στενός φίλος του Chris Cornell, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του πριν από λίγο καιρό με τον ίδιο τρόπο. Είναι αυτό που είπαμε, ότι όλοι ρε παιδί μου κάτι τους πιάνει και πεθαίνουν. Πραγματικά. Ο Bennington λοιπόν ήταν εκείνος που τραγούδησε το επιβλητικό Hallelujah του Leonard Cohen στην κηδεία του τραγουδιστή των Soundgarden. Και είδατε τώρα, γιατί δεν παίζουμε εδώ πέρα στον Temple of Rock, συνδυάσαμε έτσι τον Leonard Cohen που είπαμε πριν και το τραγούδι του Hallelujah, έτσι, με τον θάνατο του Chester Bennington και με το θάνατο του Chris Cornell. Δηλαδή, εντάξει, τώρα παίζουμε τώρα, εντάξει σας παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή ήρθε η ώρα μας για ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι και στις 7.30 το απόγευμα, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων από το zoogla.gr. Πάντα έγκυρες, πάντα ειδήσεις. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος Γεννηματάς. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 4 θα είμαι εδώ κοντά σας με τις καθημερινές ζωδιακές προβλέψεις στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακολουθήστε μας στο Instagram, παπάκι EOLAS. Πήγαμε και στο διαφημιστικό μας διάλειμματάκι, πολύ σύντομο εννοείται. Αναφέραμε, είπαμε, τον θάνατο δυστυχώς του Chester Bennington, τον Linkin Park, και τιμή σε νέκεν πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια των Linkin Park, το Numb, για να τιμήσουμε έτσι, να τον θυμόμαστε ρε παιδί μου. Linkin Park, Numb, τώρα στον αέρα του Temple of Rock.
Linkin Park και Numb, είπαμε, τιμή Σένεκεν για την απώλεια του Chester Bennington. Συνεχίζω και λαμβάνω τα μηνύματά σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει ανταπόκριση και υπάρχει αλληλεπίδραση. Έτσι, μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει. Πείτε, άμα θέλετε και κανένα τραγουδάκι κτλ. Άμα το έχουμε εδώ πέρα, θα το βάλουμε. Δεν υπάρχει θέμα. Καλησπέρα και στην αγάπη μου που εδώ και 3 χρόνια με ακούει ανελιπώς και με ανέχεται, εννοείται. Είναι και στο λεωφορείο. Καλή υπομονή. Τα λεωφορεία δεν παλεύονται. Γιατί Θεσσαλονίκη, αφού εντάξει τώρα, εγώ να πούμε. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε στη ροή της εκπομπής μας. Σοβαρευτείτε, σας παρακαλώ. Αντίγεστε το. Λοιπόν, θα πάμε στον επόμενο και τελευταίο θάνατο τον οποίο είχαμε όλον αυτόν τον καιρό. Ο επόμενος θάνατος λοιπόν που μας συγκλώνησε ήταν αυτός του Tom Petty. Στα 66 του χρόνια βρέθηκε ανέστητο στο σπίτι του στο Μαλίμπου. Εντάξει, έχει και σπίτι στο Μαλίμπου, εντάξει. Πιστεύω it's a nice way to die που λέμε. Ελληνιστή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε πως είχε υποστεί ανακοπή. Ένας ακόμη μεγάλος στάρ της αμερικανικής rock και country σκηνής άφησε την τελευταία του πνοή. Ο λόγος για τον Tom Petty, όπως είπαμε, υποβεβαίωσε σε ηλικία 66 ετών από ανακοπή. Ο διάσημος καλλιτέχνης βρέθηκε ανέστητο στο σπίτι του στο Μαλιμπού την Κυριακή το βράδυ, τότε. Είναι, από τότε είναι αυτό το απόσπασμα. Λοιπόν, αμέσως στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο Tom Petty ήταν ιδρυτής της μπάντας Heartbreakers με την οποία έκανε ντεμπούτο σε ηλικία 18 ετών παρακαλώ στο Hyde Park. Ο διάσημος rock τραγουδιστής είχε πουλήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του πάνω από 80 εκατομμύρια δίσκους, ενώ η τελευταία του δουλειά ήταν το άλμπουμ Hypnotic Eye, την οποία παρουσίασε τον Ιούλιο του 2014. Πάει και αυτός λοιπόν, ακόμα πιο φτωχή η μουσική σκηνή της rock. Έτσι, τι να κάνω, τουλάχιστον μένουν κάποιοι και συνεχίζουν. Λοιπόν, μιας που ήμασταν έτσι σε μια πιο 2000 και έπειτα εποχή μουσικά, πάμε να ακούσουμε τους Green Day με το Revolution Radio, το οποίο κυκλοφόρησε πέρσι και έκανε πάταγο, μπορώ να πω, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και άλμπουμ, γιατί είναι και ομότιτλο. Ας ακούσουμε Green Day Revolution Radio. Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, αφού ακούσαμε και τους Green Day με το Revolution Radio. Υπέροχο, υπέροχο κομμάτι. Μ' άρεσε από την πρώτη στιγμή που βγήκε και κυκλοφόρησαν και ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και ωραίο βίντεο κλιπ. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στους αγαπημένους μας πάλι Σαρδάμ. Το έχω, εντάξει, είναι στο πνεύμα μου, είναι στην ψυχή μου. Δεν μπορώ χωρίς Σαρδάμ. Πραγματικά, αν δεν κάνω Σαρδάμ, δεν είμαι εγώ. Δεν είναι ο Πέτρος, ρε παιδί μου. Τέλος. Λοιπόν, περνάμε στους πολύ αγαπημένους Scorpions. Όπου. Οι οποίοι τι κάνουν. Στις 24 Νοεμβρίου, τώρα του νου του Σωτήριου έτους 2017, ο Σονούπο δηλαδή, στις 24 Νοεμβρίου λοιπόν θα κυκλοφορήσει η νέα του συλλογή με τις καλύτερες μπαλάντες, το οποίο θα ονομάζεται Born to Touch Your Feelings. Τον τίτλο τον πήραν από ένα τραγούδι το οποίο είχαν κυκλοφορήσει στο Taken by Force το 1977, το οποίο ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη μπαλάντα, πάρα πολύ όμορφη μπαλάντα, με τίτλο φυσικά Born to Touch Your Feelings. Το άλμπουμ θα περιέχει μεγάλες τους επιτυχίες, επιτυχημένες μπαλάντες με συγχωρείτε, οι οποίες θα είναι μερικές επανεκτέλεση, άλλες στην αρχική τους μορφή, δηλαδή όπως όταν πρωτοκυκλοφόρησαν στο official album, και θα έχουμε επίσης και νέες συνθέσεις. Ναι, οι Scorpions, οι οποίοι είναι πλέον νομίζω κάπου 53 χρονών, σαν συγκρότημα, όχι τα άτομα. Τα άτομα είναι 60 και άστο, φεύγα. Έχουν σχολάσει κιόλας. Ναι, λοιπόν, οι Scorpions έχουν βγάλει και καινούργια τραγούδια, μπαλάντες εννοείται, εφόσον μιλάμε για συλλογή ερωτικών τραγουδιών, μπαλαντοειδές. Αναμένουμε λοιπόν για αυτό το τέτοιο, το άλμπουμ. Αξιοσημείωτο είναι ότι για την αποκάλυψη του νέου τους εξωφύλου χρησιμοποίησαν έντονα και πάρα πολύ δραστικά, ρε παιδί μου, τα social media, όπου βγάλανε ένα hashtag με τίτλο Born to Touch Your Feelings, το οποίο παρότριναν τους fans τους να ανεβάζουν φωτογραφίες με αυτό το hashtag και σιγά σιγά κάθε μέρα θα αποκαλύπτεται και ένα κομμάτι από το εξώφυλλο. Εντάξει, την τελική αποκαλύφθηκε ολόκληρο, τι έτσι θα τα αφήναν τώρα, είναι δυνατόν. Πάρα πολύ ωραίο πάντως, πάρα πολύ έξυπνο. Υπήρχε αλληλεπίδραση από τους fans και ήταν έτσι ένα παιχνιδάκι το οποίο αρέσει γενικά στον κόσμο να υπάρχει αλληλεπίδραση με τις μεγάλες αυτές μπάντες.
Ανυπομονούμε λοιπόν να πάει 24 Νοεμβρίου, δύο εβδομάδες είναι πόσο είναι, να το πάρουμε και αυτό το άλμπουμ στη συλλογή μας για να ακούσουμε και αυτά τα νέα τα κομμάτια. Λοιπόν, οπότε εφόσον αναφέραμε τους Scorpions, γιατί να μην ακούσουμε λίγο το Rock You Like a Hurricane. Ακούσαμε λοιπόν και τους πολύ αγαπημένους μας Scorpions με το Rock You Like a Hurricane, τραγούδι από το album Love at First Thing το 1984. Θεωρείται ίσως και η μεγαλύτερη τους rock επιτυχία. Περνάμε σε ένα άλλο συγκρότημα, τους Twisted Sister, άντε πάλι σαρδάμε, και στον frontman, τον κύριο Dee Snider, ο οποίος θεωρεί προσβλητική προς το κοινό την επάνωδο των συγκροτημάτων που έχουν αποσυρθεί. Δηλαδή, τώρα θα εξηγήσουμε τι λέει αυτός ο κυριούλης. Ο frontman το Twisted Sister κρίνει τους Ozzy, Kiss, Scorpions κτλ. Κτλ. Που δήλωσαν ότι θα σταματήσουν και δεν το κάνανε. Ο frontman λοιπόν, μιλώντας πρόσφατα σε ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Υόρκης, δήλωσε απερίφραστα ότι ενοχλείται πολύ όταν συγκροτήματα που έχουν αποσυρθεί επανέρχονται. Τι είπε ακριβώς? Το θεωρώ προσβολή προς το κοινό. Ιδίως όταν έχεις βάλει να πληρώσει έξτρα για εκείνα τα αποχαιρετιστήρια show, όπως τότε με τα No More Tours μπλουζάκια του Ozzy Osbourne. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε, πραγματικά τώρα. Η αποχαιρετιστήρια περιοδεία των Kiss αποχαιρέτησαν τον Ace Frehley και τον Peter Criss, υποθέτω. Πιστεύω πως είναι προσβλητικό. Και συνεχίζει, θα πάρει πολλούς η μπάλα. Οι Scorpions έλεγαν 3 χρόνια αντίο από σκηνής και μετά άλλαξαν γνώμη. Δεν θέλουν να φύγουν. Αλλά αν οι ανακοινώσεις κάτι τέτοιο και μας πεις τότε. Δηλαδή βγάζει ανακοινώσεις και τα λοιπά, λέει, τι πράγματα είναι αυτά τώρα, είναι δυνατόν? Μείνετε για πάντα, λέει, σας αγαπάμε. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Απλά μείνετε για πάντα, αλλά μην κάνετε τρίτη αποχαιρετιστήρια περιοδία. Αυτό λέει ουσιαστικά ο άνθρωπος. Εντάξει, έχει ένα δίκιο. Καθόλου cool Scorpions, λέει. Εμείς, λέει, στους Twisted Sister, όπως ακριβώς και η Motley Crew, έχουμε χωνέψει ότι αυτό ήταν, τελειώσαμε. Δεν έχω καμιά πρόθεση να επιστρέψω, δεν θέλω να γίνω ένας από αυτούς που παίρνουν πίσω τον λόγο τους και αν το κάνω τότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα μου ρίξει πίσω και πούπουλα. Αυτά είπε ο κύριος D. Snider. Βέβαια δέχτηκε επίθεση στα λεγόμενά του μέσα από τα social media, κυρίως Twitter και τα σχετικά, στο ότι κάναν πολλά χρόνια περιοδία με το συγκρότημά του χωρίς να κυκλοφορήσουν κάποιο νέο άλμπουμ, ουσιαστικά κάποιο υλικό. Εντάξει, οι απόψεις δίστανται και επίσης είναι και το θέμα το πόσο σε θέλει ο κόσμος να μείνει. Τώρα, δηλαδή, οι Twisted Sister, από ό,τι θυμάμαι, στις τελευταίες τους περιοδίες δεν μάζευαν τον κόσμο που μαζεύουν, παραδείγματος χάρη, οι Kiss, ο Ozzy Osbourne, οι Scorpions, ακόμα και σήμερα σε rock arenas που γεμίζουν ανά τον κόσμο. Εντάξει, είναι έτσι το βλέπει αυτός, αλλά είναι και η άλλη όψη. Η άλλη όψη του νομίσματος. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε λίγο τώρα, έτσι που είμαστε σε λίγο πιο 80's φάση. Λίγο Judas Priest, Living After Midnight, και ερχόμαστε για να πούμε, έχουμε κι άλλα νέα να πούμε, μην ανησυχείτε, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 4, μην ανησυχείτε! Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα δυναμικά. Δεν ξέρω για εσάς, πάντως εδώ στο στούντιο εγώ παρτάρω προσωπικά. Έχω εδώ πέρα τα ακουστικά μου, τα όμορφα ακουστικά μου. Ακούω και παρτάρω. Γουστάρουμε όλοι μαζί, έτσι. Χαίρομαι να περνάμε όμορφα. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο λίγο τους τρόπους επικοινωνίας από που μας ακούτε και τα λοιπά. Πώς επικοινωνείτε άμεσα με το στούντιο, για να τα φρεσκάρουμε λίγο, έτσι. Γιατί να είμαστε και σίγουροι ότι τα θυμάστε. Λοιπόν, μας ακούτε από το www.eolas.org και είπαμε, μπαίνετε μέσα. Το ανοίγετε, πατάτε το play δεξιά πάνω, αν δεν παίξει πατήστε και το άλλο το play, έχει ένα ακόμα play, και μετά αφήνετε παίζει το ραδιόφωνο και ξαναγυρνάτε πίσω στη σελίδα και βλέπετε τι έχει γενικά, γιατί το site είναι γεμάτο, κάθε μέρα ανανεώνεται και είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα βρείτε δηλαδή σίγουρα κάτι που σας αρέσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, επικοινωνείτε με email στο radio@eolas.org. Άμεσα εδώ πέρα, ό,τι και να στείλετε, θα το διαβάσω, θα σας χαιρετήσω και θα συνεχίσω.
Έτσι, για να πούμε και την καλησπέρα μας, είπαμε, έτσι. Λοιπόν, μετά υπάρχει και το τηλέφωνο, έτσι, για εδώ πέρα μέσα στο στούντιο, 2313 046 285. Επαναλαμβάνω, 2313 046 285, όπου θα πάρετε και off the air, εκτός του αέρα, δεν θα ακουστείτε, δηλαδή μην τρέπεστε τώρα. Ξέρετε εσείς, ντροπαλούλιδες. Θα μιλήσετε μαζί μου ή με όποιον απαντήσει. Τέλος πάντων, πρέπει να είναι κάποιος δίπλα, δεν πειράζει. Θα μιλήσω διπλανός. Εδώ πέρα με το στούντιο, στο ραδιόφωνο κτλ. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και η ομάδα μας Temple of Rock at AOE Radio στο Facebook. Για να μας βρείτε και εκεί, θα ανεβάζουμε κάθε φορά κάποια πράγματα από τη θεματολογία της εκπομπής κτλ. Λοιπόν, τώρα θα μου επιτρέψετε να βάλω ένα δικό μου κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούνιο σε συνεργασία με τον μοναδικό τραγουδιστή Johnny Zag. Μιλάω για το Hard Rock Ride. Για όσους με ξέρουν, είμαι ήδη καλλιτέχνης εδώ και πολύ καιρό, που λέω, όχι πλάκα κάνω. Είμαι καλλιτέχνης, λοιπόν, βγάζω δικά μου κομμάτια. Το κομμάτι αυτό ήθελα πάρα πολύ καιρό να το κυκλοφορήσω, είναι η αλήθεια, το Hard Rock Ride. Πιστεύω ότι βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Θα, άμα θέλετε, να μου στείλετε και τα σχόλιά σας για αυτό το κομμάτι. Τώρα ετοιμάζουμε και κάτι καινούριο, θα σας ενημερώσουμε όταν έρθει η στιγμή. Όσοι θέλετε, τώρα που θα παίζει το κομμάτι, βγάλετε το κινητό σας στο smartphone και πολύ απλά κάντε Shazam για να σας το βγάλει, να το θυμάστε και να μπείτε μετά να ακούσετε και το επίσημο βίντεο κλιπ στο YouTube. Εντάξει τώρα, άμα δεν μπαίνει στο σπίτι σου, θα πέσει ένα πλακό που λένε. Με την ευκαιρία, ας ακούσουμε και το Hard Rock Ride. Δεν είναι κακό, ρε παιδί μου, να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Λίγο πριν κλείσουμε λοιπόν την πρώτη μας ώρα εδώ πέρα στην επανεκκίνηση, στο reboot του Temple of Rock, στην τρίτη σεζόν, στον ερευνητικό οργανισμό Ελλήνων, στο ραδιόφωνο αυτό το πάρα πολύ ωραίο. Ας ακούσουμε λοιπόν Hard Rock Ride. Είπαμε, όσοι θέλετε, βγάλτε και το smartphone, κάντε Shazam για να το έχετε, ρε παιδί μου, να το θυμάστε. Μπορεί, ας πούμε, να το ακούσετε τώρα, να το ξεχάσετε. Δεν πειράζει, πάτε μετά σπίτι, το έχετε. Άντε, φτάνει πολύ, μίλησα. Ούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Ωρα Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας. Εγγραπτό. Επίσημες μεταφράσεις. Δακτυλογραφήσεις. Επεξεργασία κειμένων. Μετατροπή PDF σε Word. Υπαγόρευση. Ψηφιοποίηση αρχείων Excel. PowerPoint. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Φωτοαντίγραφα. Θα μας βρείτε Φράγκον 2 με 4 στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 544 610. Email engrapto@gmail.com. Engrapto 1 @yahoo.com. Engrapto. Δημοσιογραφικός οργανισμός Κονδύλι. 73 χρόνια δημοσιογραφικής προσφοράς στη Θράκη. Η ημερήσια εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη βρίσκεται καθημερινά στα χέρια των αναγνωστών. Ενημέρωση και μουσική από τον Θράκη FM 99,8. Πολιτισμός, σχολιασμοί και τοπική ενημέρωση στο τηλεοπτικό δίκτυο Thraki.net. Δημοσιογραφικός οργανισμός Κονδύλι. Εγγυημένη ενημέρωση χωρίς δεσμεύσεις. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 526936 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 749544. Μεταφορές μετακομίσεις Γιώργος Φιντανάκης, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 77 72 05 27.
Λοιπόν, ακούσαμε και τα διαφημιστικά μας τα μηνύματα, έτσι όπως έπρεπε κανονικά στην ώρα τους. Τώρα, να αναφέρουμε λίγο ένα θέμα το οποίο είναι πολύ hot. Πραγματικά γίνεται ένας πανικός τις τελευταίες μέρες με αυτό το θέμα. Μιλάμε για τα Paradise Papers. Λοιπόν, ξέρετε ποιος καλλιτέχνης της rock κυρίως σκηνής είναι αναμειγμένος σε όλο αυτό? Εμείς θα σας πούμε, γιατί ο Temple of Rock είναι κέγκυρος κέγκυρος. Εντάξει, τι να πω, πραγματικά. Θα μας πιάσει τρέλα μας. Έλα λοιπόν να σοβαρευτούμε λοιπόν. Ο Bono των U2 λοιπόν, στις πρόσφατες αποκαλύψεις των Paradise Papers, αποκαλύφθηκε πως είναι και αυτός μπλεγμένος σε όλο αυτό. Ο τραγουδιστής εμπλέκεται σε ακόμη ένα οικονομικό σκάνδαλο με διαφυγόντα κέρδη και offshore εταιρείες. Οι πρόσφατες αποκαλύψεις των Paradise Papers εμπλέκουν τον Bono μεταξύ πολιτικών, επιχειρηματιών, ακόμη και της βασίλισσας Ελισάβετ, σε ένα ακόμα οικονομικό σκάνδαλο με διαφυγόντα κέρδη και offshore εταιρείες. Σύμφωνα λοιπόν με διαρροές, ο τραγουδιστής των U2 χρησιμοποίησε μια εταιρεία μέδρα τον φορολογικό παράδεισο της Μάλτας, εννοείται τι θα χρησιμοποιήσει την Ελλάδα τώρα, είναι δυνατόν, για να επενδύσει σε ένα εμπορικό κέντρο στην Λιθουανία. Έτσι δηλαδή, επενδύει στον φορολογικό παράδεισο της Μάλτας για να κάνει κέντρο, εμπορικό κέντρο στην Λιθουανία. Εντάξει, μου κολλάει, ναι, δεν έκανε τίποτα άνθρωπος. Πιο συγκεκριμένα, ο Bono αγόρασε μετοχές της τάξης των 5,1 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών για το Osra Shopping Center το 2007. Οι πληροφορίες επίσης αναφέρουν πως ήταν ο βασικός επενδυτής της μαλτέζικης Nude Estates, η οποία αγόρασε το εμπορικό κέντρο μεταβιβάζοντας στη συνέχεια την κυριότητα στη Nude Estates 1, εταιρεία μέδρα το Guernsey, ένα ακόμα νησί χαμηλής φορολογίας. Ο εκπρόσωπος του Bono αρνήθηκε οποιαδήποτε κατηγορία, αναφέροντας πως ο Bono συμμετείχε σαν μικρός επενδυτής. Μικρό έτσι, ίσα ίσα δεν είναι τίποτα, 5,1 εκατομμύρια. Σαν μικρός επενδυτής λοιπόν στη Nude Estates Malta Limited. Νόμιμη εταιρεία μέδρα τη Μάλτα, η οποία διέκοψε τη λειτουργία της το 2015. Ναι, εντάξει παιδιά, δεν έκανε τίποτα ο άνθρωπος, 5,1 εκατομμύρια είναι αυτά που γράφονται, έτσι μπορεί να είναι και παραπάνω, δεν το ξέρουμε. Πάντως είναι πάρα πολύς δώρος γίνεται, έχει νομίζω 2-3 μέρες, εβδομάδα το πολύ, άντε εβδομάδα το πολύ, με αυτά τα Paradise Papers. Εντάξει, είναι περίεργα τα πράγματα. Και πώς ακόμα και κάτι λίστες Λαγκάρτ έχουμε βρει, κάτι και με offshore παλαιότερα. Το θέμα είναι τι γίνεται τίποτα για αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, πολλά είπαμε και για τον Bono και για τους U2, αλλά ας τους ακούσουμε λίγο μωρά, γιατί έχουν και ωραία μουσική. Αμέσως τώρα έρχεται στον αέρα U2 Sunday Bloody Sunday. Sunday Bloody Sunday από τους U2. Είχε γραφτεί για ένα συγκεκριμένο γεγονός αυτό το κομμάτι, αν δεν κάνω λάθος, από τους U2, για μια τραγωδία στην Αμερική που χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι. Δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς. Όταν έρθει η στιγμή θα το αναλύσουμε. Κάποια στιγμή θα μου το βγάλει το σαν σήμερα στη μουσική. Εκτός αν δεν θα είναι σαν σήμερα. Έχουμε πάρα πολύ χιούμορ σε αυτήν την εκπομπή. Το ξέρετε αυτό. Όπα, μην πετάγεις εσύ. Όχι εσύ. Θέλουμε το loop. Λοιπόν, πετάχτηκαν και γύρω που έρχονται στη συνέχεια. Λοιπόν, ήθελα να πω τώρα, επέστρεψε εδώ πέρα και στην Θεσσαλονίκη αυτή η μουντήλα, αυτός ο όμορφος ο καιρός που μας αντιπροσωπεύει εδώ πέρα σαν πόλη, μετά την αλλαγή κυρίως της ώρας. Επέστρεψε λοιπόν και το σύννεφο που κάθεται συνήθως πάνω από την πόλη μας έτσι, και δεν λέει να φύγει ποτέ. Εντάξει, είναι αυτά τα άσχημα πράγματα της καθημερινότητας που έχει συνηθίσει, ας πούμε, εκεί πέρα τη Λιακάδα, και ξαφνικά τσουπ, ένα σύννεφο πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, αφού αυτή είναι η Θεσσαλονίκη, ρε παιδιά, με το σύννεφο που πάνω τώρα. Δηλαδή, βλέπω διαμαρτύρες εδώ πέρα στα Facebook, στα Instagram, τι σύννεφο είναι αυτό κτλ. Τη συννεφιά. Παιδιά, αν δεν το καταλάβατε, χειμωνιάζει έτσι. Δηλαδή, έχουμε σήμερα 3η 7 Νοεμβρίου, το Σωτήριο έτος 2017, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και πρέπει να το εμπεδώσουμε και να το βάλουμε μέσα μας αυτό το πράγμα, ότι τέλος, χειμωνιάζει. Εντάξει, είναι και το άλλο θέμα με τον ΟΑΣΤ βέβαια, που όλοι κυκλοφορείτε με τα λεωφορεία και γίνεται και εκεί ένας πανικός. Πριν μπείτε στο λεωφορείο πρέπει να ρωτήσετε τον εαυτό σας, είμαι έτοιμος. Οπότε γι' αυτό οι Europe έχουν και αυτό το κομμάτι, το Ready or Not, το οποίο ακούμε τώρα. Πρέπει να το ρωτάμε κάθε φορά πριν μπούμε στον ΟΑΣΤ αυτό το πράγμα, πραγματικά. Ready or not.
Europe, Ready or Not, από το πολύ παλιό 1900 και μακρινό 1988-87, αν δεν κάνω λάθος. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, πάρα πολύ δυνατό. Να, ορίστε, λοιπόν, λέγαμε για τον ΟΑΣΤ και τσουπ πετάγει τη είδηση μπροστά μου. Δεν κλείνανε, λέει, οι πόρτες στο λεωφορείο του ΟΑΣΤ. Να, μετά μη με λέτε, ρε παιδί μου, γιατί αναφέρεστε. Να, εγώ πάντως έχω να προτείνω στη διοίκηση του ΟΑΣΤ που μας ακούει, αυτό είναι σίγουρο. Μας ακούνε τώρα, σας παρακαλώ. Όχι, παίζουν. Στη διοίκηση του ΟΑΣΤ, λέγω, έχω να προτείνω, άμα θέλουν να κάνουν αυτό που κάνουν, ας πούμε, στην Κίνα, στην Ιαπωνία, που δεν χωράει ο κόσμος, ας πούμε, μέσα στον ηλεκτρικό και στο μετρό, και τους σμπρώχνουν να προσλάβουν. Ναι, αυτό. Να προσλάβουν δηλαδή άτομα για αυτό το λόγο, να ανοίγουν οι πόρτες, και επειδή δεν χωράνε μέσα, ρε παιδί μου, λίγο να τους συμπιέζουν, ρε παιδί μου. Μια συμπίεση, δεν θέλουν κάτι παραπάνω, έτσι τραγικό. Εντάξει. Δηλαδή, όχι ρε παιδιά, πραγματικά που φτάσαμε τώρα, δηλαδή αλήθεια. Ειδικά η κατάσταση με τον ΟΑΣ εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη έχει ξεφύγει. Εντάξει, δεν υπάρχει. Δηλαδή, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, πραγματικά. Και έχουμε και το μετρό το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Είναι ατελείωτο το μετρό. Εντάξει, είναι γνωστές οι ιστορίες. Αλλά ναι, πραγματικά στον ΟΑΣ πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος για να μπεις μέσα. Και ψύχρεμος, γιατί πρώτα απ' όλα θα συναντήσεις πάρα πολύ κόσμο, ένας πανικός δεν είναι, και έχει και τις γιαγιάδες και τους παππούδες που φωνάζουν, και τους νεαρούς που λένε τα δικά τους, που βρίζουν, κάνουν, ράνουν. Αλλά κυρίως πρέπει να προετοιμάσεις την μύτη σου πριν μπεις στον ΟΑΣ. Ναι, αυτό που λέω, τη μύτη σου πρέπει να ετοιμάσεις, γιατί είναι γνωστός ο ΟΑΣ για αυτές τις αναθυμιάδες που υπάρχουν, ας πούμε, ανά λεωφορείο που αλλάζουμε και ανεβαίνουμε. Λοιπόν, για να μην πολυλογώ με τον ΟΑΣΤ και κουράζω, έτσι, γιατί εντάξει, τα ξέρουμε όλοι, είναι γνωστά τα προβλήματα της καθημερινότητας, απλά η εκπομπή αυτή αντιπροσωπεύει και τα προβλήματα της καθημερινότητας, αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο τον οποίο δεν μπορεί να πάρει το λεωφορείο άνετα για να πάει στη δουλειά του. Εντάξει, συμπονούμε, πραγματικά. Λοιπόν, για να σας ανεβάσω, όπως λέει και το τραγούδι των Gotthard που έρχεται τώρα, Lift You Up με τους Gotthard. Και έχουμε περάσει, δεν έμεινε κοντά 35 λεπτά με ένα ακόμα της εκπομπής. Πώς περνάει έτσι η ώρα, ρε παιδί μου, νερό, πώς περνάει? Από τους Gotthard, γιατί πρώτα απ' όλα εδώ στον Temple of Rock και στο ραδιόφωνο ερευνητικό οργανισμό Ελλήνων, στο ραδιόφωνο του ερευνητικού οργανισμού Ελλήνων, έχουμε σαν στόχο τι, να περνάμε καλά και να σας ανεβάζουμε τη διάθεση. Έτσι. Λοιπόν, να ορίστε, σαν να με ακούνε εδώ στη Θεσσαλονίκη, πορεία λέει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν οι φοιτητές πριν από λίγη ώρα. Οι φοιτητές ζητούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και κατάργηση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, δουλειά με προϋπόθεση στο πτυχίο και κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις σχολές. Εντάξει, είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα στη λίστα του κυρίου Τσίπρα. Έτσι. Ειδικά στα πανεπιστήμια μας γίνεται ο χαμός, παιδιά. Το ξέρω από πρώτο χέρι. Γίνεται πραγματικά ένας πανικός και πρέπει κάποια στιγμή να μπει και μια σειρά σε αυτά τα μέρη, τα οποία ουσιαστικά πλάθουμε τους μελλοντικούς επιχειρηματίες, πολιτικούς, γιατρούς κτλ. Δηλαδή τους ανθρώπους αυτού του κόσμου, αυτής της κοινωνίας και της κοινωνίας που λέγεται Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα ζούμε. Ένας πανικός λοιπόν γίνεται και εκεί, έχουν και αυτοί τα δίκια τους, υπάρχουν και άλλοι όμως οι πολιτικοί, ας πούμε, που δεν τους αφήνουν ή δεν μπορούν ή απλά αδιαφορούν, είναι πολλά τα στάδια. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη και κακώς τα πιάσαμε. Απλώς ήθελα να το αναφέρω έτσι για όσους είναι στη Θεσσαλονίκη τώρα, στο κέντρο κτλ. Ίσως να έχει κίνηση για αυτό το λόγο. Για όσους δεν ξέρουν την εκπομπή και ακούνε πρώτη φορά, να ξέρετε ότι προς το τέλος της εκπομπής πάντα λέμε ένα ανέκδοτο. Ξέρετε, είναι από εκείνα τα ωραία τα ανέκδοτα, τα ανέκδοτα που τα ακούς και ξαφνικά νιώθεις ένα ρίγος, ένα κρύο, μια παγωνιά. Θες δηλαδή να πάρεις την κουβερτούλα που την έχεις ακόμα στο πατάρι και κατέβασέ την, γιατί έρχεται χειμώνας, winter is coming, όπως λένε και στο Game of Thrones. Ναι, είναι ένα τέτοιο ανέκδοτο, ρε παιδί μου, σύντομο μεν, αλλά όσο τρυπάει την καρδιά, ναι, ξέρετε. Και επειδή θα σας συμπονέσουμε και εκείνη τη στιγμή, ας ακούσουμε και λίγο του Σχήμ με το Enjoy and Sorrow και επανερχόμαστε εδώ πέρα στον Temple of Rock. Μ'
αρέσει που συνεχίζουμε και δέχομαι τις καλησπέρες σας κτλ. Κοίτα να δεις τι κάνει το ραδιόφωνο, ενώνει κόσμο. Ένα φίλο παλιά από το στρατό, πολλά χρόνια πριν, τον φίλο μου τον Γιώργο τον Μανουλίδη, τον Τίγρη. Γεια σου ρε μεγάλε, χάρηκα πάρα πολύ που μου στείλες, πραγματικά δεν το περίμενα. Είναι από αυτά τα προσδόκητα και τα ωραία ταυτόχρονα. Χαίρομαι πάρα πολύ που περνάτε ωραία και ακούτε την εκπομπή. Γουστάρω κι εγώ μαζί σας, θέλω να το πούμε και λαϊκά, να το πούμε και ανοιχτά, έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε σε μια είδηση που έρχεται από την Αμερική για έναν ιδιοκτήτη μαγαζιού, ο οποίος είναι νίντζα, πραγματικά τέλος, δεν μπορείς να τον περιγράψεις αλλιώς. Τι, λοιπόν, πήγαν να μπουν δύο ληστές μέσα, μπαίνουν δύο ληστές μέσα και ο τύπος τον ακινητοποιεί, τον ρίχνει κάτω κτλ. Και πάει και στον επόμενο. Τέλος πάντων, αυτοί επειδή είχαν και όπλα κτλ. Τι έγινε τώρα, τους έκλεισε παιδιά μέσα στο μαγαζί, πραγματικά σας λέω, δηλαδή το έβλεπα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, προχθές στην τηλεόραση, σε ένα δελτίο ειδήσεων, και λέω πραγματικά, δηλαδή εντάξει ρε φίλε, πας να κάνεις μια ληστεία, δηλαδή πάρε και λίγο τα μέτρα σου τώρα, δηλαδή πώς πας έτσι, ο άλλος είναι νίντζα μέσα. Τους κλείδωσε παιδιά μέσα, πραγματικά έβαλε έξω την πόρτα, δεν ξέρω, κάτι παγκάκια και τα λοιπά, τους κλείδωσε μέσα ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού και εντάξει, στην τελική τους πιάσανε και αστυνομικοί. Εν μέρη καλά είναι που έγινε έτσι. Εντάξει, μακάρι να γινόντουσαν και εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα, να τους ακινητοποιήσαμε τους ληστές και τα λοιπά. Απλά ήταν η πιο τραγική ληστεία που έχω δει στη ζωή μου. Έχουν γίνει και κάτι άλλες παρόμοιες τέτοιες. Απλά ρε παιδιά, πού πάτε έτσι, δηλαδή αλήθεια, μου έκανε εντύπωση. Και αυτά έτσι τα περίεργα και τα τρελά τα σχολιάζουμε στην εκπομπή, να ξέρετε, για όσους ακούτε πρώτη φορά, επαναλαμβάνω. Θα μας μάθετε σιγά σιγά ό,τι τρελό, κουλό και ωραίο και παλαβό μπορείτε να τα ακούσετε εδώ πέρα, έτσι. Αλλά αυτό πραγματικά με αυτή τη ληστεία, όταν το είδα, έσκασα στα γέλια. Εντάξει, δεν είναι αστείο σαν γεγονός η ληστεία, αλλά καλά τους έκανε, ρε παιδί μου, καλά τους έκανε. Άντε, τι πράγματα είναι αυτά. Guns N' Roses, Paradise City και επιστρέφουμε σε λίγο. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος Γεννηματάς. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 4 θα είμαι εδώ κοντά σας με τις καθημερινές ζωδιακές προβλέψεις στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Το Basket Champions League και το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων πηγαίνουν μαζί. Με μοναδικές περιγραφές θα σας οδηγήσουμε στη μαγεία του Basket Champions League. Μόνο στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακολουθήστε μας στο Instagram, παπάκι EOLAS. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ο ανεξάρτητος παρατηρητής και ο Μάκης Βραχιολίδης από τη φιλόξενη συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων ξεκινάμε στις 8 Νοεμβρίου, 9 με 10 το βράδυ. Φιλεξενούμενοι μας η Ραχίλ Μακρύ, η πρόεδρος του Μετόπου Νίκης. Έχουμε να πούμε πολλά, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας στην σελίδα του Facebook που έχουμε, τον Ανεξάρτητο Παρατηρητή. Σας περιμένουμε όλες και όλους. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ακούσαμε τους Guns N' Roses στο Paradise City. Πολύ θα θέλαμε να μένουμε όλοι σε μια παραδεισένια πόλη, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, με την ευκαιρία λίγο να δούμε τι έχει σήμερα το πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, καθώς είναι άκρος ενδιαφέρουσες οι εκπομπές που ακολουθούν μετά από τον Temple of Rock. Για σήμερα μιλάμε. Λοιπόν, καταρχάς στις 4 έχουμε την ημερήσια πρόβλεψη ζωδίων από τον Νίκο Γεννηματά. Αμέσως μετά δηλαδή την εκπομπή θα παίξει αυτό, να ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι για όσοι θέλετε να ακούσετε την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο τους. Τώρα μετά στις 7 με 8.30 έρχεται η Χαρά Καμάρη με την Αθανασία Παραλαπάνη στο Styles News, μια εκπομπή που θα αναλύει γενικά για τη μόδα και τα λοιπά, για το fashion
ό,τι έχει να κάνει σχέση έτσι με το ντύσιμο κτλ. Πάρα πολύ ωραία εκπομπή, πολύ ενδιαφέρουσα. Στις 9 σήμερα έρχεται ο Ιωάννης Παπαζήσης με την εκπομπή Αποκάλυψης, όπου θα έχει και έναν προσκεκλημένο, έναν οικονομολόγο, με θέμα το πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και αυτή. Μετά στις 10 με 11 ο πρόδρομος Κοφσανίδης με τη Χριστίνα Δημητριάδου στο Ουδής Αναμάρτητους. Εντάξει, περιττό να σχολιάσω το οτιδήποτε για αυτή την εκπομπή. Πραγματικά άκρος ενδιαφέρουσα, με πάρα πολλά πράγματα και θέματα τα οποία θα πούνε ο πρόδρομος και η Χριστίνα. Και 11 με 12 μισή έρχεται ο μοναδικός Σταύρος Δουκουζιάννης με την έκθεση ιδεών, μια εκπομπή στην οποία, το λέει και η λέξη, έχει πολλές εκθέσεις ιδεών τις οποίες θα μας πει, θα μας αναλύει κάθε φορά και με προσκεκλημένους, αλλά νομίζω από την άλλη εβδομάδα από ό,τι ξέρω. Μην τον πάρω και στο λαιμό μου. Έτσι, πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Σας προτείνω λοιπόν ανεπιφύλακτα να μείνετε συντονισμένοι όλη τη διάρκεια της ημέρας και να ακούτε τις εκπομπές μας. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στον Gary Moore και στο Walking by Myself. Παρακαλώ και ετοιμαστείτε, γιατί μετά έχει ανέκδοτο. I love you, you know it's true. Give you all my loving, what more? Είναι ένας τύπος έξω από μια τράπεζα και κρατάει στα χέρια του μια λαγάνα, γαρίδες, ελιές και ένα χταποδάκι. Με το που μπαίνει μέσα φωνάζει: «Νηστεία!» Ναι, το ξέρω λίγο, και εγώ πρέπει να κρύωσα έτσι. Πιάστηκε ο σβέρκος μου, πραγματικά. Ήταν πολύ κρύο ανέκδοτο. Τι να κάνουμε, δηλαδή, θέλετε να ακούσετε Temple of Rock. Ορίστε, να τα αποτελέσματα. Άκου εκεί, λέει, κρατάει χταποδάκι, ελιές, λαγάνα και μπαίνει μέσα και φωνάζει νηστεία στην τράπεζα. Ναι, το ξέρω. Σας λέω και εγώ ζαλίστηκα. Εντάξει, βλέπω ότι γελάτε εδώ στο Facebook και τα λοιπά, αλλά ναι, εγώ όντως έχω ζαλιστεί, ας πούμε. Τέτοια θα ακούτε, παιδιά, τέτοια ανέκδοτα πάντα προς το τέλος της εκπομπής, να το ξέρετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Boston More Than a Feeling για να συνέρθουμε και λίγο, γιατί είναι παραπάνω από ένα feeling αυτό που νιώσαμε τώρα. Boston More Than a Feeling, και ερχόμαστε για να κάνουμε την αποφώνησή μας για σήμερα. Boston και More Than a Feeling, και ουσιαστικά κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να αποδεσμεύσω το στούντιο για να συνεχιστεί κανονικά το πρόγραμμα. Ήταν η πρώτη εκπομπή στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, ο Temple of Rock, πρώτη φορά λοιπόν κάνει εκπομπή εδώ πέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, χαίρομαι που περάσατε όμορφα, αυτό έχουμε σκοπό, να περνάτε και εσείς όμορφα, αλλά και εμείς, γιατί όχι ρε παιδί μου, δεν κατάλαβα. Αστειεύομαι, εννοείται. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που δέχτηκα όλα αυτά τα μηνύματα αγάπης και χαράς από εκεί πέρα έξω, από όλους εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Πέτρος Σοφιανίδης στον Temple of Rock, πίσω από το μικρόφωνο, τις τελευταίες περίπου 2 ώρες μαζί σας. Μην ξεχνάτε να ροκάρετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας μόνο όπως εσείς θέλετε και γουστάρετε. Έτσι πάντα το λέμε αυτό. Εγώ θα σας αφήσω με Deep Purple και Burn, έτσι ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι, πάρα πολύ δυνατό, για να κλείσουμε έτσι δυνατά όπως αρχίσαμε και όπως ήμασταν καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη 2 με 4 στο ραντεβού μας εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα, μετά από εμάς, στις 4 done, έρχονται τα ζώδια, ημερήσια πρόβλεψη ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Και στη συνέχεια, είπαμε, έχει πάρα πολλές εκπομπές, πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Μείνετε, ακούστε, ενδιάμεσα έχει και μουσική, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας αφήνω εγώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε την Πέμπτη. Να είστε όλοι καλά, φιλάκια. We'll be right back.
ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Your hesitation, our inspiration. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Pointer.gr Hosting Experts. 14 έτη λειτουργίας. Αγορά Domain Name Hosting. Δημιουργία site και αξιόπιστο support. Pointer.gr The Hosting Experts. Εγγραπτό. Επίσημες μεταφράσεις. Δακτυλογραφήσεις. Επεξεργασία κειμένων. Μετατροπή PDF σε Word. Υπαγόρευση. Ψηφιοποίηση αρχείων Excel. PowerPoint. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Φωτοαντίγραφα. Θα μας βρείτε Φράγκον 2 με 4 στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 544 610. Email engrapto@gmail.com. Engrapto 1 @yahoo.com. Engrapto. Μπουγάτσα Μιλκάκης. Ποιότητα από το 1982. Τα καταστήματά μας θα τα βρείτε Εγνατία 43 στο κέντρο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2315 5269 36 και Γρηγορίου Κολονιάρη 73 στους Αμπελόκηπους, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 74 95 44. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας. Μεταφορές μετακομίσεις Γιώργος Φιντανάκης. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 77 72 05 27. Δημοσιογραφικός οργανισμός Κονδύλι. 73 χρόνια δημοσιογραφικής προσφοράς στη Θράκη. Η ημερήσια εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη βρίσκεται καθημερινά στα χέρια των αναγνωστών. Ενημέρωση και μουσική από τον Θράκη FM 99,8. Πολιτισμός, σχολιασμοί και τοπική ενημέρωση στο τηλεοπτικό δίκτυο Thraki.net. Δημοσιογραφικός οργανισμός Κονδύλι. Εγγυημένη ενημέρωση χωρίς δεσμεύσεις. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Πάμε γρήγορα στις ζωδιακές μας προβλέψεις. Ξεκινάμε από τον κρυό. Φίλοι μου, σήμερα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά τα επαγγελματικά σας θέματα, τα οποία θα σας βγάλουν από δύσκολη θέση. Νέες ευκαιρίες, οικονομικές και ερωτικές σας παρουσιάζονται. Προτού πάρετε μία απόφαση, σκεφτείτε το καλά. Περνάμε στον Ταύρο. Οι όψεις των πλανητών σήμερα σας φέρουν νευρικότητα. Από τον επαγγελματικό τομέα μέχρι και τον ερωτικό. Είναι μια μέρα περισυλλογής. Σκεφτείτε καλά πριν πράξετε, για να σας έρθει πολύ σύντομα το διάστημα που επιθυμείτε. Δηλαδή, χαλάρωση στα ερωτικά και οικονομική ευμάρεια. Δίδυμοι. Οι νέες ευκαιρίες στον οικονομικό τομέα σήμερα σας φτιάχνουν το κέφι. Καιρό έχετε να χαρείτε. Επιτέλους, το πλήρωμα του χρόνου σας αποζημιώνει, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα ερωτικά. Και περνάμε στον καρκίνο. Σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, η μέρα σας χαμογελά. Με μια καλή ευκαιρία την οποία πρέπει να εκμεταλλευτείτε με πολύ προσοχή. Η ευκαιρία αυτή σε άλλους θα είναι στον επαγγελματικό και στους υπόλοιπους του ζωδίου στον ερωτικό τομέα. Λέων. Σήμερα πρέπει να ασχοληθείτε με τα έκτακτα έξοδα για να μην βγείτε εκτός προϋπολογισμού. Αν μπορείτε να αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις γύρω από τον τομέα του χρήματος και των συνεργατών, θα είστε ευνοημένοι. Από το απόγευμα και μετά θα βρείτε τις λύσεις σε κάθε πρόβλημα που σας απασχολεί. Παρθένος. Η μέρα ξεκινά γοργά για εσάς με πολύ τρέξιμο και σοβαρά θέματα γραφειοκρατικά. Οι σοβαρές συζητήσεις θα σας εκνευρίσουν λίγο σήμερα, οι επόμενες μέρες θα είναι λίγο καλύτερες στις κοινωνικές σας επαφές. Και περνάμε στο ζυγό. Επικοινωνιακή ημέρα σήμερα, με πολλές επαφές άκρως επικοδομητικές. Προσέξτε λίγο το παρασκήνιο γύρω σας, γιατί η αποκάλυψη κάποιων γεγονότων θα σας ταράξουν την ψυχική σας ισορροπία. Ένας καλός απολογισμός θα φέρει και τη λύση. Και περνάμε στο Σκορπιό. Δυναμισμός και επιμονή σας οδηγούν στην κορυφή. Δώστε προσοχή αυτό το διάστημα στα προσωπικά σας θέματα που τα έχετε παραμελήσει λίγο τον τελευταίο καιρό. Καινούργια πρόσωπα σας ανοίγουν ορίζοντες. Εμπιστευτείτε την κρίση σας και το ένστικτό σας, αγαπητοί μου φίλοι. Τοξότης. Η σημερινή ημέρα απαιτεί μυστικοπάθεια και αυστηρό διαλογισμό. Αυτό οφείλεται στον χρόνο
που σας κάνει ιδιαίτερα ευάλωτους, γιατί αποχωρεί σιγά σιγά από το ζώδιό σας. Μην προβείτε σε συζητήσεις με το τέρι ή με τους φίλους, κινδύνος παρεξηγήσεων. Και περνάμε στον εγώ καιρο. Σήμερα μπορείτε να χαρείτε μια επαγγελματική ή ερωτική επιβράβευση τόσο από το τέρι σας, αλλά και από τους συνεργάτες. Οι όψεις των πλανητών σας δίνουν δύναμη, κουράγιο και έναν εσωτερικό μαγνητισμό που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Υδροχός. Η διάθεσή σας σήμερα σας οδηγεί σε παιδικά και εφηβικά χρόνια και με αυτή την ενέργεια θα οργανώσετε την ημέρα σας με πολύ κέφι. Θα δείτε και μόνοι σας ότι ό,τι σας απασχολούσε βρήκε τη λύση του. Μην κλίνεστε στον εαυτό σας. Ιχθύες. Οι ατέρμονες σκέψεις σας οδηγούν σε σφάλματα. Μην σκέφτεστε τα ερωτικά σας κατά τη διάρκεια της εργασίας σας. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ευχάριστες ειδήσεις θα σας αναπτερώσουν το ηθικό. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ακολουθήστε μας στο Instagram, παπάκι EOLAS. Θέλετε άμεση και έγκυρη αθλητική ενημέρωση? Goal Press, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 5 μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Νέα από όλες τις επαγγελματικές και ερασιτεχνικές κατηγορίες του ποδοσφαίρου. Στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Goal Press, με τον Νίκο Μαθεόπουλο.